Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε ένα mail στο οποίο η φίλη που το έστειλε έδωσε τον τίτλο «Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα». Με τέσσερα θαυμαστικά. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, εύχομαι το μήνυμά μου να σας βρίσκει καλά. Είμαι καλά. Η αλήθεια είστε ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και έχετε γίνει η καλύτερη μου φίλη αυτόν τον καιρό χωρίς να το ξέρετε, ακολουθώντας σας και εγώ κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ η μεγάλη ανησυχία της ψυχής μου με έφερε στο δρόμο σας. Μεγάλωσα με αξίες και αρχές, τις οποίες όμως ποδοπάτησα. Και αυτό δεν αφήνει την ψυχή μου να εσυχάσει. Θεωρούσα και θεωρώ ότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο είσαι μόνο μαζί του. Δεν τα κατάφερα. Χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε ένα δρόμο ο οποίος ήταν αντίθετος από τα πιστεύω μου και τις αρχές μου. Στην αρχή όλο αυτό με βασάνιζε. Δεν κοιμόμουν τα βράδια και δεν μπορούσα και ούτε μπορώ να ησυχάσω. Ξεκίνησα και μιλούσα με έναν άντρα μεγαλύτερό μου. Και ξέρετε, πραγματικά μιλούσα για πνευματικότητες, φιλίες και τέτοια. Σε πιστεύω, γιατί έτσι ξεκινούν οι περισσότερες εξωσυζυγικές σχέσεις των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι παίχτες. Ξεκινούμε μια συνομιλία η οποία θα είναι για πνευματικότητα, θα είναι για ψυχολογία, θα είναι για φιλία, θα είναι για σχέσεις. Πώς αλλιώς ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχει στο πρόγραμμα να πατάει το σύντροφο του ή το σύντροφο της θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και του είχα πει ότι δεν θα ήθελα να μπω σε άλλο δρόμο. Θα μου πείτε τώρα γιατί ενώ είμαι παντρεμένη μιλούσα με έναν άλλον άνδρα και θα έχετε και δίκιο σε αυτό. Και σου λέω τίποτα, το λε από μόνη σου. Προφανώ ο γάμο μη είχε κενά. Αλλιώ δεν θα μιλούσα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνδρας ο μεγαλύτερός μου έχει, είχε γίνει η ζωή μου. Μοιραζόμασταν τις ανησυχίες μας και όλα. Όλα ήταν σαν να είμασταν μαζί, αλλά δεν ήμασταν. Σε ένα φανταστικό κόσμο ίσως, μέσα από μηνύματα, μέσα από τηλεφωνήματα, βιντεοκλήσεις, messengers, whatsapp και τέτοια φανταζόμαι. Ήταν ένας φανταστικός κόσμος, ήταν μια τελεσχέση. Αυτός συζούσε με μια γυναίκα η οποία έφυγε και τον άφησε. Και ενώ μου έλεγε ότι δεν ένιωθε τίποτα για αυτήν, Φεύγοντα εκείνη η γυναίκα, η οποία μου έλεγε ότι απλώ καθάριζε το σπίτι και δεν του έδωσε ποτέ αγάπη κτλ., μου λέει ότι διασαλεύτηκε ο κόσμο του. Και δεν το χωράει το μυαλό μου. Πώς γίνεται να φεύγει κάποιος που δεν ένιωθες κάτι για αυτόν και να σου συμβαίνει αυτό. Εκτός κι αν ένιωθε και μένα μου έλεγε άλλα. Σημειώστε ότι σε όλα μας τα προβλήματα ήμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον σε όλα. Είχαμε μια σύνδεση ιδιαίτερη. Δεν ήταν απλώς ένα κρεβάτι. Καμία σχέση με αυτό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τα πάντα μου. Αλλά από την άλλη μου έλεγε ότι αν δεν έφευγε αυτή, εκείνος ποτέ δεν θα την άφηνε ότι δεν άντεχε τη μοναξιά κτλ. Παρά το νεαρό τη ηλικία μου, θεωρώ ότι δεν έχει σημασία να είσαι απλώ με κάποιον, αλλά να είσαι με ανθρώπου ποιότητα. Η αλήθεια, όταν έφυγε αυτή, του έλεγα δεν θα αντέξω μακριά σου και τέτοια κτλ. Και ίσως με περιμένει. Δηλαδή να χωρίσει και εσύ και να πα να τον βρει. Εγώ από την άλλη στο σπίτι μου έγινα μια άλλη. Καμία σχέση όπω ήμουν παλιά. Συνεχώ σε ένα μαράζι. Κλαίω συχνά, καπνίζω, Πράγματα που ήταν αδιανόητο ότι θα τα έκανα εγώ. Νιώθω απέσια με τον εαυτό μου. Ότι δεν είμαι σωστή απέναντι σε κανένα και κυρίω στον εαυτό μου. Δεν πιστεύω πω όταν κάνει κάποιο κάτι εκτό σπιτιού του, απλώ επιστρέφει και όλα είναι μια χαρά. Όταν είναι ολόκληρο άνθρωπο, όταν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει επαφή με τα συναισθήματα του και με τη συνείδηση του και με το ένστικτο του, τον κατήνστικτο και τη διέστησή του, σαφώ όταν πάει πίσω δεν είναι καλά και είναι άνθρωπος που έχει ενσυναίσθηση. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος πορεύεται με αλήθεια ψυχής και καρδιάς. Ψάχνω τη σωτηρία της ψυχής μου. Ξέρω ότι αν πω την αλήθεια θα στιγματίσω τον εαυτό μου για πάντα και θα σκοτώσω το ψυχικό κόσμο των παιδιών μου. Δεν ξέρω πως πριν δεν, ξέρω πως πριν δεν τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Απλώς θεωρώ ότι δεν είμαι άξια να κοροϊδεύω τον άνθρωπο που είναι μαζί μου... Και πρέπει να τον αφήσω ελεύθερο από τη στιγμή που δεν τον σεβάστηκα και έκανα κάτι τόσο απρεπέ. Πραγματικά έφερα τη ζωή μου στο χειρότερο του σημείο, κυρία Θέκλα μου. Και λυπάμαι τόσο μα τόσο πολύ. Πρέπει να ελευθερωθώ. Να αφήσω τον άνδρα μου να βρει το σπουδαίο που του αξίζει και εγώ ή να είμαι με εκείνον τον πολύ μεγαλύτερό μου, ή απλά να πορευτώ σε έναν δρόμο που δεν ξέρω. Χίλια ευχαριστώ, με ακούσατε και συγγνώμη, σα ταλαιπώρησα. Αναμένω με ανυπομονησία τα νέα σας να προσέχετε και ο Θεός να σας έχει καλά. Και εσύ να προσέχεις, κόρη. Και εσύ να προσέχεις. Λοιπόν, κόρη μου. Το λέω το κόρη μου όχι με την κυπριακή έννοια, με την πνευματική έννοια. Και σαφώς είσαι μικρότερη από μένα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσεις μια ζωή για την οποία δεν είχε εκπαιδευτεί. Πάρα πολύ δύσκολο. όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος και δέχεται συναισθηματική διαπαιδαγώγηση και πνευματική διαπαιδαγώγηση από τους γονείς του αν αυτοί είναι ικανή να το πράξουν, από την κοινωνία, από το σχολείο, από την εκκλησία κάποιοι ήμασταν είμαστε και όταν ήμασταν μικροί, μαθαίνει αν θα δεχθεί μια σωστή διαπαιδαγώγηση, μαθαίνει ότι πρέπει ο άνθρωπος οφείλει, ότι ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται το λόγο του και αν δώσει το λόγο του σε έναν άλλο άνθρωπο ότι θα είναι μονογαμικός, αν παντρευτεί δηλαδή, ή αν φτιάξει μια ερωτική σχέση σοβαρή, μονογαμική, οφείλει να τηρήσει τον λόγο του. Δεν περνά καλά με τον άντρα σου, δεν περνά καλά με τη γυναίκα σου, έχει κενά η σχέση σου, έχει κενά ο γάμος σου, προσπάθησε να τα γεμίσει, προσπάθησε να επιλύσει τα προβλήματα και τερμάτισε αυτή τη σχέση προτού να πας παρακάτω. Αυτή είναι η ηθική οδό σου. Δεν είναι εύκολος δρόμος αυτός. Δεν είναι καθόλου εύκολος δρόμος. Δεν είναι εύκολος δρόμος, είναι δύσκολος δρόμος. Ε, θέλει πολλές ψυχικές δυνάμεις για να τον κάνεις, να τον ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Δηλαδή να μπορείς να είσαι ειλικρινής με τον, με τον εαυτό σου, να αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου, να αναγνωρίζεις τις πραγματικότητες της εσωτερικής σου ψυχικής κατάστασης και τις πραγματικότητες στο σχέσεων σου και να τις επικοινωνείς στο τέρι σου εγκαίρος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης είναι πολύ δύσκολο να τραβήξεις όλη την ευθύνη και όλο το φταίξιμο που θα σου α, δοθεί από το ευρύτερο περιβάλλον, το οικογενειακό και το κοινωνικό, να αποφασίσεις να χωρίσεις χωρίς να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο γάμο σου όταν ήμουν παντρεμένη με τον πρώτο μου τον σύζυγό που είχα παντρευτεί στα 21 και χώρισα στα 26, ότι την τελευταία χρονιά, τα τελευταία δύο χρόνια ίσως, μπορεί και τρία, θυμάμαι ότι σε ένα-δύο περιπτώσεις του είπα έλα να μιλήσουμε και του είπα ότι νιώθω ότι κάτι πάει χει. Δεν ήξερα τότε, ήμουν πάρα πολύ μικρή, δεν είχα εμπειρίες άλλες, ήταν και για τους δυο μας η πρώτη σχέση, η οποία ολοκληρώθηκε ερωτικά μετά το γάμο μας. Ήμασταν εννιά μήνες αργωνιασμένοι πριν να παντρευτούμε. Δεν ήξερα πράγματα για τον έρωτα τότε, πέρα από τα θεωρητικά του σπουδών μου. Και ήταν και πολύ μικρή κλινική μου πήρα τότε. Του έλεγα κάτι λείπει, κάτι λείπει. Δεν νιώθω τα συναισθήματα που ένιωθα τον πρώτο καιρό που είχαμε γνωριστεί. Η αλήθεια να λέγεται, αυτά τα συναισθήματα είχαν τελειώσει την προηγούμενη μέρα πριν από το γάμο είχα συμβεί έτσι ένα ισχυρό καυγά, ο οποίο ό,τι τελευταίο συνέστημα είχα το είχε διώξει. Όπω και να έχει όμω. Ούσα μικρή τότε, όπω είσαι και εσύ μικρή, ούσα άπειρη, νόμιζα ότι με το χρόνο, με την αγάπη, με την επικοινωνία, με το να πάμε στο ψυχολόγο, θα διορθώναμε και θα καλύπταμε εκείνα τα κενά. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν επιτεύχθηκε. Κάναμε προσπάθειες, αλλά δεν επιτεύχθηκε. Θυμάμαι σε δύο διαφορετικέ περιπτώσει που του είχα πει: Μια περίπτωση όταν πήγαινα σε ένα γυμναστήριο. Και ήταν προτού κάνω καν την Κυριακή, δηλαδή πρέπει να 23 ετών. Πήγαινα σε ένα γυμναστήριο, με φλέρταρε ένα άνθρωπο εκεί. Πήγα σπίτι και του είπα: Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, επειδή με φλέρταρε ένα άνθρωπο στο γυμναστήριο και εγώ κολακέφτηκα από το φλέρτ. Δεν ανταπέδωσα, αλλά μου άρεσε που με φλέρταρε και νιώθω άσχημα, γιατί σημαίνει ότι ο γάμο μα δεν, δεν, δεν μα καλύπτει. Ο γάμο μου, ο γάμο μα που έχουμε, δεν με καλύπτει. Δεν ξέρω αν και συνειώθει το ίδιο. Έλα να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και μου είχε πει από τη στιγμή που δεν ανταποκρίθηκε στο φλερτ, σημαίνει είσαι εντάξει. Μα το να είσαι εντάξει από μόνο του, δηλαδή να μπορέσει στο συγκεκριμένο πειρασμό να πει όχι, δεν σε κάνει ότι είσαι και καλά μέσα στο γάμο σου. Και είχε συμβεί ένα ανάλογο περιστατικό και μετά. Και μετά, ανάλογο του, στείλω ότι είχα δεχθεί φλερτ, ότι δεν ανταποκρίθηκα στο φλερτ, αλλά νιώσα άσχημα που μου άρεσε το φλερτ. Και έτσι αποφάσισα να χωρίσουμε όταν ήμουν 26 ετών. Χωρί να έχω ούτε φίλο, ενώ να έχω ερωτική σχέση, ούτε φλερτ να έχω, ούτε τίποτα να έχω. Γιατί ένιωθα εκείνη την περίοδο ήμουν σίγουρη ότι αν δεν χώριζα, θα επάθαινα ότι έπαθε κι εσύ. Και δεν ήθελα να το πάθω αυτό το πράγμα. Ίσως επειδή ήμουνα πολύ συντηρητική. Ίσως επειδή ήμουνα ε, άνθρωπος ο, ψυχαναγκαστικός που ακολουθώ τους κανόνες. Ίσως επειδή ήμουνα πολύ ηθική θα μπει κάποιος άλλος. Δεν λέω αυτή την ιστορία για να σου πω ότι εγώ τα έκανα τέλεια. Σε καμία σχέση. Θα καταλάβεις τώρα γιατί λέω. Χωρίζω. Δέχομαι ωραιότατο ψυχολογικό πόλεμο από πολλοί κόσμο. Αυτά νομίζω τα περιγράφω στο βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω και στο ψυχολογικό πόλεμο τα περιγράφω και στο να μείνω ένα φύγω τα περιγράφω. Και μετά αναγκάζομαι να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα μια ζωή που δεν γνώριζα. Βρέθηκα μόνη μου, χωρί ε, υποστήριξη, την υποστήριξη που είχα προηγουμένως από το οικογενειακό περιβάλλον, από το κοινωνικό περιβάλλον κτλ. Και βρέθηκα μόνη μου σε αυτό το ανάγνωστο δρόμο που λε και εσύ, ο οποίο δεν ήταν εύκολο. Όμω, κάθε στιγμή κάθε ώρα που απογοητευόμουνα, που πληγωνόμουνα, που βίωνα από την κοινωνία το πολύ άσχημο, απορριπτικό συνέσθημα που βιώνει μια γυναίκα η οποία είναι διαζευγμένη με παιδιά και τη φέρονται οι άλλοι σαν να είναι κάποια παρακατιανή, έλεγα στον εαυτό μου, δεν πειράζει, αξίζει τον κόμμα να το τραβήξει αυτό, γιατί θα μπορούσε να τραβήξει κάτι πολύ χειρότερο. Κάθε φορά που απογοητευόμουν, Κάθε φορά που στενοχωριόμουν, σκεφτόμουν ότι θα ένιωθα πολύ χειρότερα αν έμενα σε ένα γάμο που μου είχε δημιουργήσει κενά ή που εγώ είχα δημιουργήσει κενά στον εαυτό σε και το γάμο, δεν γνωρίζω και θα έφτανα στο σημείο που έφτασες εσύ. Σαφώς, να είσαι ένα πρόσωπο που δεν είσαι παίχτης, δεν είσαι παίχτρια, δεν το έχεις συνήθιο να κοροϊδεύεις τους άλλους ανθρώπους, δεν το έχεις συνήθιο να το παίζεις σε διπλό ταμπλό, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο. Εξαιρετικά ψυχοφθόρο. Η γνώμη μου είναι ότι από τη στιγμή που το καταλαβαίνεις και από μόνη σου, είναι καλή ιδέα να δεις τι θα κάνεις με το γάμο σου. Ε, δεν ξέρω αν πρέπει να πεις την αλήθεια στον άνδρα σου ότι έχεις φτιάξει εξωσυζυγικό δεσμό με έναν άνδρα μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να σου δώσω μια τέτοια συμβουλή γιατί δεν γνωρίζω τι συνθήκε σα, δεν γνωρίζω τι ακριβώ συμβαίνει μεταξύ σα, δεν γνωρίζω την προσωπικότητα του άνδρα σου, δεν γνωρίζω το ταμπεραμέντο του, δεν γνωρίζω πώ μπορεί να αντιδράσει. Εσύ τον ξέρει καλύτερα. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και με τι συμβουλέ του ή ψυχολόγου σου να δράσει αναλόγω. σω να πρέπει και ω ζευγάρι να πάτε για τη ψυχοθεραπεία γιατί η ψυχοθεραπεία βοηθάει και για να χωρίσει ένα ζευγάρι, όχι μόνο για να τα βρει σίγουρα ε, θα απελευθερωθείς άμα σταματήσει αυτή η συνθήκη του να απα, απατάς τον άντρα σου, να του λες ψέματα και να είσαι όπως περιγράφεις τον εαυτό σου πως είσαι, να είσαι μια άλλη μέσα στο σπίτι, να είσαι ολονεύρα, να είσαι ολοθυμό, να κλαίς, να μην είσαι καλά κτλ. Και εγώ πραγματικά διαιρωτώ με, γιατί δεν είσαι η πρώτη γυναίκα που μου το λέει αυτό, για εκείνες τις περιπτώσεις στι οποίε μία γυναίκα ή ένα άνδρα, ο οποίο έχει εξωσυζυγικό δεσμό, η οποία έχει εξωσυζυγικό δεσμό, είναι απογοητευμένη ερωτικά από το δεσμό τη ή νιώθει ενοχέ για το γεγονό ότι έχει δεσμό και είναι χάλια, χάλια ψυχικά και συναισθηματικά μέσα στο σπίτι, μέσα στο γάμο. Διαιρωτώ εάν ο σύντροφο ή η σύντροφο δεν το καταλαβαίνουν ότι κάτι πάει πολύ χ με το τέρι του και δεν κάνουν και οι ίδιοι αυτή τη συζήτηση τι συμβαίνει μαζί σου επιτέλου, γιατί είσαι τόσο χάλια και δέχονται τις, ε, τις ε, δικαιολογίες που μπορεί να δίνονται είμαι κουρασμένη από τη δουλειά, είμαι κουρασμένος, είναι τα οικονομικά ε, έχω έγινε για τον κορονοϊό για το ένα ή για το άλλο ενώ βλέπεις ξεκάθαρο ότι έχεις μέσα στο σπίτι σου έναν άνθρωπο ο οποίος πενθεί και είναι χαμένος στις σκέψεις του, χαμένος στα συναισθήματά του για κάτι που εσύ δεν ξέρεις ότι συμβαίνει Μ? δηλαδή και ο άντρα σου θα έπρεπε αν ήταν ε, ε, αποφασισμένος να έχει μία ολοκληρωμένη σχέση με τη γυναίκα του, να το διερευνούσε μέχρι τέλους αυτό. Να προσέξει πρώτα ότι δεν είσαι καλά και δεύτερον να ρωτήσει μέχρι να μάθει γιατί δεν είσαι καλά. Δεν λες αν ρωτάει ο άνδρας σου για κάτι, δεν λες αν ο άνδρας σου έχει υποψιαστεί κάτι. Φαντάζομαι από όσα γράφεις σου, το περνά μόνη σου. Τώρα, για το φίλο σου, ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, ο οποίο ζούσε με μια γυναίκα που σου είπε ότι δεν ένιωθε καθόλου συναισθήματα για αυτήν, ότι δεν ήταν ερωτευμένο μαζί τη, ότι αυτή απλώ μαγείρευε και δεν του έδινε σημασία, και ο οποίο τώρα είναι συντετριμένο επειδή τον έχει αφήσει η συγκάτοικο του, όπω την περιγράφει. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, μα λέει την αλήθεια. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, μα την αλήθεια. Είναι μεγαλύτερο άνθρωπο από σένα, σαφώ είναι πιο πεπειραμένο στα ερωτικά και γι' αυτό χρησιμοποίησε και ένα τόσο. Ωραίο εντό εγωνικών τρόπο για να σε καλάρει, για να σε παρασύρει. Του έλεγε εσύ από την αρχή ότι δεν θε να κάνει κάτι εξουσυζυγικό, ότι δεν θε να απατήσει τον άντρα σου, του το έλεγε ξεκάθαρα από την αρχή. Και αυτό σου κάνει συζητήσει για πνευματικότητε και για φιλίε και για σχέσει γενικά, μέχρι σιγά-σιγά-σιγά να τον ερωτευτεί, να προσκοληθεί πάνω του εφόσον δεν έπαιρνε από το γάμο σου εκείνα που δικαιούσουν ή εκείνα που ήθελε η ψυχή σου και να βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση που να έχετε μια εξωσυζυγική σχέση δικιά σου, μια σχέση παράνομη δικιά του επειδή απατούσε και τη δικιά του την φιλενάδα και τώρα να κλαίει και να οδύρεται να μην είναι καλά επειδή έχει χάσει την σύντροφό του, εσύ να είσαι διαλυμένη γιατί ανοίγουν τα μάτια σου και βλέπεις την πραγματικότητα ότι Ζούσατε σε μια εικονική σχέση, όταν η εικονική σχέση σας δεν ήταν πραγματική, ήταν ένας παράλληλος κόσμος, ήταν μια διαδικτυακή σχέση, ήταν μια τηλεσχέση που μέσα σε αυτές τις τηλεσχέσεις μπαίνουν διάφορες όμορφες κουβέντες, συναισθήματα, μεγάλα λόγια, τα οποία δεν χρειάζεται κανείς να τα αποδείξει δεν υπάρχει τρόπος κανείς να τα αποδείξει, δεν υπάρχει τρόπος να δοκιμαστεί αυτή η αγάπη και θα φαντάζει ιδανική στα μάτια μας. Όμως όταν έρχονται συμβάντα της καθημερινής ζωής, όπως το να τον αφήσει φίλη του ή όπως να χωρίσει εσύ από τον άνδρα σου, τότε εκείνη η σχέση μπαίνει σε δοκιμασία και είναι πολύ πιθανό να τελειώσει. Για παράδειγμα, εάν δεν τον άφηνε η φιλενάδα του, και εσύ αποφάσιζε να χωρίσει από τον άνδρα σου για να είστε μαζί, θα ήταν πολύ πιθανό να τελειώνει και εκεί η σχέση σα. Γιατί αγάπη μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παίχτες, οι οποίοι παίζουν στα δάχτυλά τους τους άλλους ανθρώπους και τις σχέσεις και θέλουν αυτό το συνέσθημα, το φαντασιακό, το μη πραγματικό, θέλουν αυτή την ερωτική σχέση η οποία να είναι ιδανική, να είναι άπιαστη αυτή η ερωτική σχέση, να μην μπορούν να είναι μαζί δύο πολύ ερωτευμένοι άνθρωποι, γιατί είναι η μια παντρεμένη, ο άλλο έχει σχέση, ή ο ένα είναι παντρεμένο, η άλλη ζει αλλού. Θυμάστε μια ιστορία που, λέγαμε, που είχαμε διαβάσει πρόσφατα για μια κοπέλα η οποία ήταν χωρισμένη, ελεύθερη, δεν ήταν παντρεμένη. Έφτιαξε σχέση με έναν άνδρα που είχαν παλιότερα ερωτική σχέση, αν θυμάμαι καλά, που ήταν παντρεμένο αυτό και ζούσε σε μια άλλη πόλη και τη είπε: Ότι αν είμαστε στην ίδια πόλη, θα χώριζε για να είμαστε μαζί, κτλ. Και, και πήγε αυτή, ζήτησε μετάθεση από την εργασία τη, μετατέθηκε στην πόλη που ζούσε αυτό. Και με το που πήγε αυτή στην πόλη που ζούσε αυτό, εκεί που συνομιλούσε μαζί τη, πόσε ώρε τη μέρα μα έγραφε. Την έπαιρνε τηλέφωνο, τη έστειλε μηνύματα, βιντεοκλήσει κτλ. Όταν αυτή πήγε να ζήσει στην ίδια πόλη που έμενε αυτό με την γυναίκα του και την οικογένειά του, δεν θυμάμαι αν είχε παιδιά αυτό, λέει ότι αυτό την έβλεπε ελάχιστα, δεν μιλούσε μαζί της στο τηλέφωνο, ε, η, η, επαφή τους συρρυκνώθηκε και στο τέλος χώρισαν. Και μάλιστα της είχε πει σκότωσε στον ερωτά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν ψεύτικους έρωτες, φαντασιακούς έρωτες. Έρωτες πάνω στο κινητό του τηλέφωνο. Ο έρωτάς μου είναι στο τηλέφωνό μου. Και όταν θέλω να ηρεμήσω, κλείνω το τηλέφωνό μου. Και δεν είσαι εκεί, και δεν είναι εκεί ο έρωτάς μου. Και γλίτωσα. Μπορεί αυτό να συμβαίνει με τον μεγαλύτερο κύριο, που προφανώ είναι και μπερμπάντη, είναι και πονηρό. Ξέρει και τι λόγια να σου πει για να σε ρίξει. Δεν σημαίνει όμω ότι φταίει αυτό που έφτιαξε εσύ εξωτική σχέση. Έχει την ευθύνη των πράξεών σου. Ανάλαβε την ευθύνη των πράξεών σου, γιατί αυτό θα σου δώσει ηρεμία τη ψυχή σου. Θα σου δώσει ηρεμία στη ψυχή σου. Σου το λέω από την προσωπική μου πείρα, περιγράφοντα σου το πώ χώρισα εγώ από τον πρώτο μου γάμο, ότι στην πορεία αντιμετώπισα πάρα πολλέ δυσκολίε. Όμως επειδή δεν είχα τις ενοχές ότι κάνω κάτι λάθος, ότι απατάω τον άνδρα μου, ότι ξεγελάω τα παιδιά μου, ότι κάνω κάτι αντίθετο στην ανατροφή μου. Αυτό μου έδινε τη δύναμη να αντέξω τις δυσκολίες της ζωής και στην πορεία να εξοικειωθώ με τους εσωτερικούς μου δαίμονες, να ασχοληθώ πιο εντατικά με την ψυχοθεραπεία τη δικιά μου, Δηλαδή να επιστρέψω και τότε, επέστρεψα ξανά στη ψυχοθεραπεία μετά το πρώτο διαζύγιο. Δηλαδή σα λέω, εγώ κάνω συνεχώ κύκλου ψυχοθεραπεία. Και στο τέλο τη μέρα βγήκα πάρα πολύ κερδισμένη. Και στο δεύτερο μου γάμο δεν μπήκα στη διαδικασία να κάνω οτιδήποτε έξω συζυγικό, δεν είχα κανένα πειρασμό. Δεν, δεν ένιωσα κάποιο πειρασμό γιατί ήμουνα και πολύ μεγαλύτερη. Ήμουνα και πολύ πιο αφοσιωμένη στη δουλειά και αφοσιωμένη στο σπίτι. Δεν ένιωσα κάτι τέτοιο. Ε, ήμουνα και τα τέσσερα χρόνια που ήμουν μαζί με και τον άνθρωπο ήμουνα εκεί, απολύτω εκεί και πουθενά αλλού. Τελείωσε εκείνο ο γάμο. Πένθησα εκείνο το διαζύγιο. Είμαι ξανά μόνη. Είμαι ξανά στι δυσκολίε που έχει ένα άνθρωπο όταν είναι μόνο. Όμω είμαι με τη συνείδησή μου καθαρή και νιώθω καλά. Και επειδή σε καταλαβαίνω ότι έχεις λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο και είναι σημαντικό για σένα να νιώθει ότι είσαι εν, εντάξει ω άνθρωπο και ότι δεν καταπατά τι δικέ σου αρχέ και αξίε. Τώρα δεν μιλάω για όλου του ανθρώπου. Μιλάω για το πώ νιώθει εσύ. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μα το λένε και μα το γράφουν κιόλα στο κανάλι ότι εγώ είμαι πολύ για παράδειγμα. Ή μια φίλη, μια φίλη, από το κανάλι έγραφε πριν λίγο καιρό κάτω από ένα βίντεο κάποια σχόλια που είδα ότι εγώ απατάω τον σύντροφό μου. Είμαι σε ανοιχτή σχέση. Για κάποιους ανθρώπους είναι εντάξει αυτό. Δεν το κρίνω. Ούτε το κατακρίνω. It's their way of thinking. Είναι ο δικός τους τρόπος σκέψης. Είναι οι δικέ του αρχέ και αξίε και επειδή δεν έρχονται σε σύγκρουση με τι δικέ του αρχέ και αξίε, νιώθουν πάρα πολύ καλά. Ο καθένα από εμά πρέπει να μάθει, αν δεν ξέρει, ποιε είναι οι δικέ του αρχέ και αξίε και να ζει τη ζωή του σεβόμενο τι δικέ του αρχέ και αξίε, ώστε να μην έρχεται σε σύγκρουση με τον εαυτό του. Ο εσωτερικός διχασμός που βιώνει ένας άνθρωπος όταν αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό, όταν ξεχνάει τον ίδιο του τον εαυτό, όταν ξεχνάει ποιος πραγματικά είναι, είναι απίστευτος. Είναι όλη αυτή η ταλαιπωρία που περιγράφεις ότι βιώνεις εσύ. Και έχεις γράψει στο mail σου, η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η σωτηρία της ψυχής. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα η σωτηρία της ψυχής και πιστεύω ειλικρινά ότι όταν εσύ λύσεις αυτό το γόρδιο δεσμό που κόβεται, ότι δεν λύνεται κόβεται, όταν λύσεις αυτό το γόρδιο δεσμό τότε θα μπορέσεις και να σώσεις τη ψυχή σου. Ίσως η καλύτερη λύση είναι να κόψεις και από τους δύο άνδρες. Και από τον εραστή ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι η έγνοια του είναι να μην μείνει μόνος και από τον σύζυγο που δεν είσαι εκεί. Δηλαδή να είμαστε εκεί που, εκεί που, είμαστε, να μην είμαστε εκεί που δεν είμαστε. Και όσον αφορά στα παιδιά σου, μπορεί να μην είναι τώρα η κατάλληλη περίοδος να τους εκμυστηρευτείς αυτό που βίωσες, μπορείς όμως να διορθώσεις τη συνθήκη με το να έχουν μία μητέρα τα παιδιά σου η οποία θα είναι παρούσα. Και η μητέρα τους θα είναι παρούσα όταν θα έχει επαφή με τα συναισθήματά της, όταν θα έχει καλή επαφή και επικοινωνία με τον ίδιο του τον εαυτό και θα είναι πραγματικά εκεί. Γιατί όταν απατούμε τον εαυτό μα, γιατί στην ουσία τον εαυτό σου έχει απατήσει. Και τι δικέ σου αρχέ και αξίε έχει απατήσει. Όταν απατούμε τον εαυτό μα, τότε δεν είμαστε καλά. Και τα παιδιά μα το βιώνουν αυτό. Τώρα, όσον αφορά στον άνδρα σου, μπορεί και ο άνδρα σου να έχει φιλενάδα. Γιατί συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Διαβάζω αρκετά από τα σχόλια και σε κάποια σχόλια δεν απαντώ, δεν βάζω καρδούλα, δεν βάζω dislike, δεν βάζω κάτι. Γιατί είναι απόψει που είναι καλή ιδέα να ακούγονται. Ο καθένα έχει τι απόψει του. Δικαιούται να μιλήσει για τι απόψει του. Κάποιο έγραφε προχθέ, Μα μην νομίζετε ότι σε εκείνου του γάμου που απατάει ο ένα μπορεί να μην απατάει και ο άλλο. Συνήθω είναι διπλό. Πάει του ημπαρολί που λέμε στην Κύπρο. Είναι μια, 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 αγγλική έκφραση. Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Απατάει η γυναίκα, απατάει και ο άνδρα. Απατάει ο άνδρα, απατάει και η γυναίκα. Συνήθω, όχι πάντοτε. Και ο άνδρα σου μπορεί να σε απατάει. Και μπορεί να σε απατούσε και πολύ καιρό πρωτού εσύ γνωρίζει αυτό το μεγαλύτερο κύριο. Και μπορεί να είσαι και το εντό εισαγωγικών θύμα τη υπόθεση. Μπορεί τα κενά που έχει νιώσει εσύ, τα οποία στάθηκαν ω αφορμή η αιτία, δεν ξέρω, για να παρασυρθεί από τη γνωριμία αυτού του μεγαλύτερου κυρίου με τον τρόπο που έχει περιγράψει, να είναι και αυτό. Μπορεί ο άντρα σου να είναι και γι' αυτό να μην έχει προσέξει ότι εσύ δεν είσαι καλά. Μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι του στυλ του να μην ασχολείται μαζί σου ή να του έχει τελειώσει το ερωτικό. Γιατί ένα άνθρωπο, ο είναι ουσιαστικά ερωτευμένο με το τέρι του, το καταλαβαίνει, το νιώθει αμέσω πω το τέρι του δεν είναι καλά και το διερευνά μέχρι τέλου εφόσον τον ενδιαφέρει αυτή ίσως να είναι καλύτερη να κόψεις και από τους δύο. Αυτό που βλέπω, βλέπω του στυλ προβλέπω ή μπορώ να προαισθανθώ, είναι ότι αν χωρίσεις από τον άνδρα σου και συνεχίσεις με τον εραστή σου, θα σε στενοχωρήσει πολύ. Μπορεί η ψυχή σου να χρειάζεται να περάσει αυτό το δρόμο. Να σε στενοχωρήσει ο εραστή σου και να το δεις γυμνό, γυμνό μεταφορικά, να το δεις πως είναι στην πραγματική ζωή, και να απογοητευτεί και να αποφασίσεις να μένει πιστή στον εαυτό σου πλέον και να μην κάνεις εκτόσεις για κανένα. Άμα αναλαμβάνουμε τα προβλήματά μας, άμα αναγνωρίζουμε τις ελλείψεις μας, τις ελλείψεις στις σχέσεις μας και τις ελλείψεις στη ψυχή μας και στην καρδιά μας και στα συναισθήματα μας και παίρνουμε ειλικρινή απόφαση να το, να, να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, τότε, τότε... Δεν βρίσκει ούτε παράθυρο, ούτε χαραμάδα, ούτε καθόλου χώρο οποιοδήποτε άλλο να μπει στη δική μα τη ζωή και να μα σπρώξει ή να μα οθήσει ή να μα παρακινήσει στο να απατήσουμε τον ίδιο μα τον εαυτό. Όταν καταπατάμε τι αρχέ και τι αξίε μα, απατούμε τον ίδιο μα τον εαυτό. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω: Έχω γνωρίσει γυναίκε οι οποίε καταπάτησαν τι αρχέ του και τι αξίε του απάτησαν τον εαυτό του με το να δημιουργήσουν εξωσυζυγική σχέση ενώ ήταν παντρεμένε ή με το να δημιουργήσουν σχέση με έναν παντρεμένο άνδρα ή με μια παντρεμένη γυναίκα ενώ ήταν ελεύθερε. Και άνδρε έχω γνωρίσει που το έχουν κάνει αυτό, αλλά περισσότερο γυναίκε με την έννοια του ότι και οι γυναίκε πάνε πιο συχνά στο ψυχολόγο, αλλά και συνήθω ε, οι γυναίκε μπορεί να είναι. Ε, πιο εκφραστικέ στο να μιλήσουν για αυτό που του συμβαίνει. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να συμβαίνει και σε άνδρε και να μην το γνωρίζω τόσο πολύ. Έχω γνωρίσει γυναίκε οι οποίε έχουν φρεθεί σε αυτή τη θέση του να καταπατήσουν τι αρχέ και τι αξίε του. Και σε κάποια φάση στη ζωή του πήραν την απόφαση ότι δεν μπορώ να ζω τη ζωή μου έτσι. Διέκοψαν την καταπάτηση των αρχών και των αξιών. Έκαναν ψυχοθεραπεία, θεράπευσαν τη ψυχή του. Κάποιε από αυτέ πήγαν και εξομολογήθηκαν κιόλα επειδή ήταν θρήσκες για να του συγχωρηθούν και αμαρτίε από θρησκευτική άποψη. Κάποιε δεν ήταν θρίσκε και δεν χρειάστηκε να το κάνουν αυτό. Και συνέχισαν να ζουν τη ζωή του πιστέ στι αρχέ και στι αξίε του και επανήλθε η ψυχική ισορροπία μέσα τους, η αγάπη προς τον εαυτό τους και το αίσθημα της ηρεμίας του να ξέρεις ότι είσαι εσύ και είσαι καλά. Είσαι ο εαυτός σου, είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, είσαι όπως θα ήθελες να είσαι και όσα προβλήματα υπάρχουν θα τα αντιμετωπίσεις χωρίς καμία ενοχή. Η ενοχή και η τύψη, οι ενοχές και οι τύψεις είναι μεγάλα, μεγάλα βασανιστήρια για την ψυχή ενός ανθρώπου. Και οφείλουμε να προστατεύσουμε την ψυχή μα από αυτόν τον αχρίαστο πόνο. Και εσύ, που είσαι μητέρα, οφείλει ακόμη περισσότερο να προστατεύσει την ψυχή σου από τι τύψει και τι ενοχέ. Και ο μόνο τρόπο να το κάνει είναι να καθαρίσει την υπόθεση, να καθαρίσει την κατάσταση, να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Υπάρχει και άλλη λύση. Μπορεί να χωρίσει από τον εραστή σου, να μιλήσει για όλα στον άντρα σου και να πάτε μαζί σε έναν ψυχολόγο, να κάνετε ψυχοθεραπεία ζευγάρι, να δείτε αν μπορείτε να σώσετε το γάμο σα. Αν και από όσα μου γράφει, εσύ ερωτευμένη με άλλον άντρα, ο άντρα σου να μην έχει πάρει είναι πολύ πιθανό να μη σώζει το γάμο σου. Δεν μπορώ να γνωρίζω όμω. Αυτά. Ξαναλέω ότι ο κάθε άνθρωπο έχει τι δικέ του αξίε και αρχέ. Και από πλευράς ψυχολογίας, ο, ο άνθρωπος είναι καλά όταν δεν παραβαίνει τις δικές του αρχές και αξίες. Άρα ο καθένας να κρίνει τον εαυτό του με βάση τις δικές του αρχές και αξίες. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.